να ανακοινώσουμε ότι στο χώρο του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου της Χίου, στην περιοχή Καστρομινάς, την 3η 29 Νοεμβρίου και μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου θα γίνεται διανομή τροφίμων και ειδών καθαριότητος για τους επωφελούμενους του ΤΕΒΑ, του επισιτιστικού προγράμματος από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας των Απόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έτσι λοιπόν να ανακοινώσουμε ότι από την 3η μέχρι την Παρασκευή θα δοθούν τα κατωτέρω είδη: μακαρόνια, ζάχαρη, γάλα ευαπορέ για ενήλικες, γάλα ευαπορέ για παιδιά, γάλα σκόνη για βρέφη, παιδικές βρεφικές κρέμες, παιδικά πάμπερς, υγρά μανδύλια καθαρισμού βρεφών, δηλαδή μορμάντιλα, υγρό πλυσίματος γενικής οικιακής χρήσης, καθώς επίσης πορτοκάλια και μήλα. Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη ποσότητα στην παρούσα φάση που θα δοθεί στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ και βεβαίως θέλω να ενημερώσω, επειδή αρκετοί συμπολίτες μας ρωτούν, δεν υπάρχει συνήθις χρόνος, τακτικός μάλλον χρόνος διανομής των ειδών αυτών, αλλά η διανομή γίνεται όταν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιλέξει τα είδη τα οποία θα στείλει από την Αθήνα. Όταν εκείνοι αποφασίσουν πότε θα τα στείλουν, σε ποιες ποσότητες θα τα στείλουν και ποια θα είναι τα είδη που θα στείλουν, αυθημερών ο Δήμος της Χίου ξεκινά τη διανομή. Δηλαδή για τα πράγματα αυτά τα οποία θα διανεμηθούν από την Τρίτη έως την Παρασκευή, θα φτάσει η μεταφορική την Τρίτη το πρωί και αμέσως θα ξεκινήσει η διανομή επί τετραήμερο. Επίσης να σας πω ότι τις τελευταίες ημέρες ο Δήμος της Χίου προέβη σε μία προμήθεια 3 ψυγείων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου της Χίου. Είναι μία, ας μου επιτραπεί η έκφραση να πω, σημαντική ενέργεια, παρά το γεγονός ότι ακούγεται κάτι απλό, δεν είναι τόσο απλό, διότι μέχρι σήμερα το κοινωνικό παντοπολείο έδινε ξηρά τροφή και δεν μπορούσε να δώσει κάτι τον οπό. Όσες φορές χρειάστηκε να δώσουμε φρούτα ή κρέας, κοτόπουλο, έπρεπε να ενοικιάσουμε μεγάλο φορτηγό, το οποίο ερχόταν από την Αθήνα και παρέμενε έξω από το χώρο του παντοπολίου 3 ή 4 ημέρες, με ένα υψηλό κόστος για το Δήμο της Χίου και για το πρόγραμμα το ΤΕΒΑ, ενώ τώρα με την προμήθεια των 3 αυτών ψυγείων, τα οποία ήδη τις ημέρες αυτές έχουν εγκατασταθεί στο χώρο του κοινωνικού παντοπολίου, θα μπορεί το κοινωνικό παντοπολίο να διατηρεί στα ψυγεία του νοπά τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά και κρέας, όποτε αυτό έρχεται από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, οπότε θα είμαστε σε θέση να το διανέμουμε και πέραν του τριημέρου που προβλέπει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και σε κάθε περίπτωση που κάποιος συμπολίτης μας υπάρχει άμεση ανάγκη να του χορηγήσουμε αυτά τα τρόφιμα, θα μπορούμε να του τα διαθέσουμε αφημερών. Τα ψυγεία είναι πολύ δωρεάς. Τα ψυγεία βεβαίως, να πούμε ότι είναι προϊόν δωρεάς, της πρόσφατης δωρεάς η οποία έγινε από το δίκτυο Δήμων της Μινόρκα, που είχε επισκεφθεί ο κύριος Δήμαρχος το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι η δαπάνη πάρα πολύ μεγάλη, είναι μία δαπάνη της τάξης των 1.400 ευρώ, όμως με μεγάλη χαρά τη δεχθήκαμε και επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με ΜΚΟ ούτε με κάποιον άλλον, είναι ένα δίκτυο Δήμων και μάλιστα ο Δήμαρχος της περιοχής αυτής, Μινόρκα, επισκέφθηκε το Δήμο της Χίου την προηγούμενη εβδομάδα και είχε παραστεί και στη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, οπότε και τον ευχαριστήσαμε για τη δωρεά τους αυτή.